11 χρόνια, κυρίες και κύριοι. 11 χρόνια γεμάτα δράση, γεμάτα διασκέδαση, γεμάτα συγκινήσεις, γεμάτα με Marvel ταινίες. Μετά το πρώτο βίντεο της σειράς Αντίστροφη Μέτρηση που είδαμε από τη χειρότερη προς την καλύτερη τις ταινίες του DCEU και ακόμα με ρωτάνε γιατί μέσα δεν έχει την τριλογία του Nolan αυτό το βίντεο, δεν θα το σχολιάσω αυτό. Σήμερα μετά από λαϊκή απέτηση θα δούμε τις ταινίες από τη χειρότερη προς την καλύτερη του MCU, του ενιαίου κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel. Μην δω μετά κανένα να μου πει γιατί δεν έχω βάλει κανένα Blade ή κανένα Spider-Man του Maguire. Εγώ λέω να αφήσουμε όμως τα πολλά λόγια γιατί η αντίστροφη μέτρηση μόλις ξεκίνησε. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσω από την αρχή αυτού του βίντεο για να μην έχουμε θέματα μετά. Η σειρά που θα δείτε τις ταινίες του MCU, από τη χειρότερη προς την καλύτερη δηλαδή, είναι πάντοτε μέσα από τα δικά μου μάτια. Και σε αυτή τη σειρά βίντεο, στην αντίστροφη μέτρηση δηλαδή, εκτός από τη δική μου άποψη, είναι ευκαιρία να δω και τη δική σας άποψη μετά κάτω στα σχόλια, όπου μπορείτε εσείς να μου γράψετε την δική σας λίστα. Επίσης, να υπενθυμίσω σε αυτούς που τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like και να πω και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ όπως πάντα στα μέλη αυτού εδώ του καναλιού. Πάμε. Νούμερο 23, Ant-Man and the Wasp. Η δεύτερη ταινία του υποατομικού σούπερ ήρωα είναι μια πολύ διασκεδαστική, ευχάριστη και ανάλαφρη ταινία για να τη δεις με το φαγητάκι σου το μεσημέρι, αλλά μέχρι εκεί. Στην ουσία, εάν το καλοσκεφτείτε, μιλάμε για μια ταινία χωρίς κακό. Δηλαδή χωρίς ουσιώδη κακό, γιατί και καλά έχει έναν μέσα, αλλά στην ουσία δεν είναι. Οπότε γι' αυτό το λόγο, επειδή καμία ταινία δεν μπορεί να σταθεί σωστά χωρίς έναν καλό κακό, θα την αφήσουμε στην τελευταία θέση. Νούμερο 22, The Incredible Hulk. Μεγάλη ιστορία αυτή η ταινία, παιδιά, που δεν σας το κρύβω ότι κάθε φορά που τη βλέπω διασκεδάζω πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως παίζει και ένας από τους αγαπημένους μυθοποιούς μέσα, ο Edward Norton, ο οποίος για όσους δεν το ξέρουν υπογράφει και το σενάριο της ταινίας. Άλλο εάν δεν φάνηκε ποτέ το όνομά του στους σεναριογράφους της. Το Incredible Hulk, παιδιά, είναι η μεγαλύτερη οικονομική αποτυχία της Marvel, αφού τους έβαλε μέσα κάτι παραπάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια. Και γι' αυτό το λόγο ο Norton κατηγόρησε τη Marvel ότι βανδάλεσε την ταινία στο μοντάζ, οπότε και τα σπάσανε, γι' αυτό και στη συνέχεια η Marvel έδωσε το ρόλο του Hulk στον αγαπημένο μας πλέον Mark Ruffalo. Νούμερο 21, Thor The Dark World. Η δεύτερη ταινία του Thor, παιδιά, μοιάζει με φαΐ που του έβαλε στα πάντα μέσα για να νοστιμήσει. Στο τέλος τρωγότανε, αλλά και δεν θα το ξανάτρωγες, αλλά και δεν σου άφησε κάτι για να θυμάσαι η γεύση του. Γενικά, οι solo ταινίες του Thor περνάνε μια κρίση ταυτότητας, κάτι που δεν θα το συναντήσεις στις υπόλοιπες solo ταινίες των υπόλοιπων σούπερ ηρώων. Η ταινία φαίνεται ότι προσπαθεί να είναι full σοβαρή, αλλά εγώ λέω, όχι ότι το ξέρω ή το έχω διαβάσει από κάπου, ότι στο τέλος δεν την άφησε η Marvel να βγει τόσο σοβαρή προς τα έξω για να ταιριάζει και με το υπόλοιπο ενιαίο σύμπαν της, οπότε προσθέθηκαν πολλά κωμικά στοιχεία που δεν ταιριάζουν με την υπόλοιπη αισθητική της. Κάπου εκεί χάλασε η συνταγή, ευτυχώς όμως δεν καταστράφηκε. Νούμερο 20, Captain Marvel. Μια ταινία που χαρακτηρίζει απόλυτα τη λέξη βιασύνη. Το project βιάστηκε να είναι έτοιμο πριν από τις δύο τελικές ταινίες των Avengers και αυτό, όπως φάνηκε στο τέλος, τη στήχησε. Λίγο το ότι οι χαρακτήρες της ταινίας ήταν αρκετά ρηχοί, λίγο το ότι η Μπρι Λάρσον δεν έπεισε ποτέ το κοινό με την ερμηνεία της και λίγο αυτό το βάζω εγώ η σκηνή με το ένα μάτι του Φιούρι και τη γάτα, όπως να είναι, χάλασαν κατά πολύ το γενικό σύνολο. Όλα αυτά λοιπόν που προανέφερα και σε συνδυασμό με το ότι η Marvel μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε συνηθίσει σε ταινίες πολύ μεγαλύτερης ποιότητας από αυτή το κοινό της, έριξαν την ταινία Captain Marvel στα τάρταρα. Όχι όμως, παιδιά, ότι είναι τόσο κακή ταινία όσο πολλοί την παρουσιάζουν, έτσι. Απλά όταν έχεις τόσο μεγάλο ανταγωνισμό και καλό ανταγωνισμό, θα σε φάει μαρμάκα. Νούμερο 19, Iron Man 2. Δεν υπάρχουν και πολλά να πούμε για τη δεύτερη ταινία του Iron Man, παιδιά. Ούτως ή άλλως, όσο κατεβαίνουμε, θα ψάχνουμε ψιλολεπτομεριούλες για να δικαιολογήσουμε γιατί βάλαμε στην κάθε θέση την κάθε ταινία. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια αξιοπρεπέστατη ταινία, η οποία όμως χρησιμοποιήθηκε πιο πολύ για setup του χαρακτήρα για την επόμενη ταινία παρά για τον εαυτό της. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει ότι η ταινία είχε πολύ μπουρουμπούρου μέσα, πολύ exposition, όμως ευτυχώς κατάφερε και το έσωσε στο τελευταίο μισάωρό της. Νούμερο 18, Ant-Man. Κοιτάξτε, παιδιά, γενικά το franchise του Ant-Man είναι πιο ανάλαφρο.
Εγώ προσωπικά την πρώτη ταινία του Ant-Man τη λατρεύω για αυτό που είναι, όμως καταλαβαίνετε ότι αυτό που είναι δεν μπορεί να είναι σε παραπάνω θέση από αυτή που τη βάζουμε αυτή τη στιγμή. Είναι μια ταινία με πολύ ωραίο χιούμορ, με πολύ ωραίους και ενδιαφέροντες χαρακτήρες, με ένα ελαφρύ όσο πρέπει όμως σενάριο, με full Marvel δράση, οπότε παιδιά, βλέποντάς τη, περνάς τέλεια. Όμως επειδή και η ποιότητα του MCU είναι μεγάλη, γι' αυτό και τη βάζουμε σε αυτή τη θέση. Νούμερο 17, Iron Man 3. Τι σας είπα για το Iron Man 2 πιο πριν? Ακριβώς τα αντίθετα ισχύουν για την τρίτη ταινία του Iron Man, η οποία συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε η προκάτοχός της και σου δίνει στο μεγαλύτερο διάστημά της full δράση. Όποιος έχει δει την πρώτη ταινία και τη δεύτερη ταινία του Iron Man και βλέπει την τρίτη, τη νιώθει σαν την εξηλαίωσή του. Όμως παιδιά, εάν τη δούμε μεμονωμένα σαν ταινία, τότε θα δούμε και ότι της λείπουν πολλά πραγματάκια. Όχι βέβαια το ότι είναι κακή ταινία, έτσι είπαμε. Όσο κατεβαίνουμε θα ψάχνουμε τις λεπτομέρειες. Νούμερο 16, Guardians of the Galaxy 2. Παιδιά, δεν θα σας το κρύψω, είναι από τις ελάχιστες ταινίες που όταν τις είδα πρώτη φορά στο σινεμά έκλαψα από τα γέλια. Όταν όμως την έβαλα ξανά για να τη δω σπίτι μου και πλέον ήμουν υποψιασμένος για το χιούμορ της, κατάλαβα ότι στη δεύτερη πράξη της έκανε μια τεράστια κοιλιά. Το setup του χαρακτήρα Ego κράτησε πολύ παραπάνω από αυτό που θα έπρεπε και έτσι φτάνεις στο τέλος της ταινίας μουδιασμένος και δεν μπορείς να απολαύσεις όπως πρέπει την εκπληκτική δράση που σου χαρίζει. Νούμερο 15, Spider-Man Homecoming. Παιδιά, ξέρετε και το έχετε καταλάβει ότι δεν μου αρέσει να μασάω τα λόγια μου, όσο και αν αυτό που θα πω στεναχωρήσει ή εκνευρίσει κάποιους. Οπότε θα το πω. Δεν μου αρέσει καθόλου ο Spider-Man του MCU. Όχι ο ηθοποιός, ο Tom Holland παιδιά ταιριάζει απόλυτα στο ρόλο και παίζει και εκπληκτικά το ρόλο του Spider-Man, όμως δεν μου αρέσει το backstory του χαρακτήρα και το ότι τον έχουν κάνει να εξαρτάται τόσο πολύ από τον Tony Stark. Λόγω λοιπόν του σεναρίου της ταινίας που κάνει πολύ έντονη αυτή την εξάρτηση από τον Tony Stark, θα την βάλω στη 15η θέση. Πονάω έτσι, γιατί η συγκεκριμένη ταινία έχει και τον Michael Keaton σε ρόλο κακού. Αλλά it is what it is. Νούμερο 14, Doctor Strange. Πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη ταινία, παιδιά, του Doctor Strange, με έναν από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς να πρωταγωνιστεί και φυσικά μιλάω για τον Benedict Cumberbatch. Μπαίνει σε αυτή τη θέση μόνο και μόνο για να μην βάλω back to back τις ταινίες του Spider-Man και για το ότι η φύση της υποχρεωτικά κάνει το σενάριό της λίγο πιο βαρύ από όσο περιμένεις. Βέβαια, αναγκαίο κακό. Νούμερο 13, Spider-Man Far From Home. Το έκανα spoil, παιδιά, λίγο πριν το νούμερο 13 και το Far From Home είναι σε αυτή τη θέση σχεδόν για τους ίδιους λόγους που είπα και για το Homecoming. Η δεύτερη ταινία του Spider-Man, παιδιά, καταπιάνεται με ένα ζευγάρι γυαλιά του Tony Stark και όλη η ταινία γυρίζει γύρω-γύρω από αυτά τα γυαλιά. Το μόνο που την σώνει και την κάνει καλύτερη από την πρώτη ταινία είναι το ότι στο τέλος σου δίνει ένα hint, σου δίνει ρε παιδί μου ένα στοιχείο ότι ο Peter Parker μπορεί να κάνει και πράγματα μόνος του. Νούμερο 12, Thor Ragnarok. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν θέλετε να τη βλέπετε μπροστά σας την τρίτη ταινία του Thor, όμως παιδιά εγώ και τη λατρεύω και τη θεωρώ την τέλεια συνέχεια της συνταγής Thor. Και νομίζω πως μαζί μου συμφωνεί και η Marvel, η οποία έδωσε στον Taika Waititi που σκηνοθέτησε την τρίτη ταινία του Thor και την τέταρτη ταινία. Η ταινία έχει όλα αυτά που μας έχει συνηθίσει να έχει μία Marvel ταινία, δηλαδή δράση, χιούμορ, ένα πολύ decent σενάριο, πολύ ωραίους χαρακτήρες. Να συνεχίσω. Τι άλλο θες δηλαδή. Νούμερο 11, Thor. Είπα πιο πριν παιδιά ότι το Thor Ragnarok είναι η τέλεια συνέχεια της συνταγής Thor. Μια συνταγή όμως που ξεκίνησε από την πρώτη ταινία Thor, οπότε είναι και φυσικό να τη βλέπουμε στην αμέσως επόμενη θέση. Λοιπόν, το Thor 1, παιδιά, έχει την τέλεια συνταγή της επιτυχίας, μια συνταγή που μου αρέσει και εμένα να βλέπω πολύ γενικά στις ταινίες. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει ένα πολύ γρήγορο σετάρισμα χαρακτήρα, όμως συνάμα είναι και αποτελεσματικό, ότι έχει έναν κακό με πολύ σαφές κίνητρο και φτάνεις πολύ γρήγορα στην τελική σου μάχη. Αυτό. Πάπαλα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Νούμερο 10, The Avengers. Τα είχαμε πει αναλυτικότατα, παιδιά, και στο καλή ή κακή που είχε γίνει για το The Avengers και όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορούσε να λείπει από το top 10 αυτής της αντίστροφης μέτρησης αφού και η σημασία της σαν ταινία είναι μεγάλη.
Η θρυλική ομάδα των εκδικητών, παιδιά, έρχεται για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη, οπότε αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο γεγονός. Όμως εμένα το σενάριο και η σκηνοθεσία αυτής της ταινίας δεν θα με πείσουν ποτέ, όσες φορές και να τη δω. Δεν θέλω, παιδιά, όμως να σας κουράσω με περισσότερες λεπτομέρειες, αφού ήδη τα έχουμε πει. Αυτοί που δεν τα έχουν δει μπορούν να πάνε και να δούνε το αντίστοιχο βίντεο που είχε γίνει για τη συγκεκριμένη ταινία. Νούμερο 9. Avengers Age of Ultron. Νομίζω ότι αυτοί που έχετε δει τα καλή ή κακή θα περιμένατε πως στην αμέσως επόμενη θέση θα ήταν το Age of Ultron. Μια ταινία, παιδιά, που παρουσιάστηκε πολύ πιο όρημη σεναριακά από την πρώτη ταινία Avengers. Για εμένα, παιδιά, είναι η τέλεια συνταγή για μια ταινία εκδικητών. Έχει full δράση, πολύ ωραία δράση, έχει έναν decent κακό, έχει ένα πολύ ωραίο σενάριο, είναι χαρούμενη ταινία. Δηλαδή, αν είσαι στεναχωρημένος και την βλέπεις, στο τέλος θα είσαι πιο χαρούμενος, θα σε έχει κάνει καλά. Και αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο. Εάν βέβαια θέλεις να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη ταινία, μπορείς να δεις το καλή ή κακή που είχε γίνει για το Age of Ultron. Νούμερο 8. Black Panther. Ταινία με ξεχωριστή σημασία το Black Panther, παιδιά, και τα είχαμε πει και στο ξεχωριστό βίντεο αφιέρωμα που είχε γίνει για αυτή την ταινία. Όμως, εάν τα αφήσουμε στην άκρη όλα αυτά και τη δούμε μεμονωμένα σαν ταινία, θα δούμε πως έχει θέμα. Και το θέμα, το συγκεκριμένο θέμα που έχω εγώ και πολλοί από εσάς το θεωρούν ατού της ταινίας, θα εκπλαγείτε με αυτό που θα ακούσετε, όμως είναι ο κακός της. Ποτέ, ποτέ όμως, παιδιά, ο Michael B. Jordan δεν με κέρδισε σαν κακός. Φταίει η ερμηνεία του, φταίει το σενάριο που γενικά αν το δεις έξω από το όλο ντύσιμο είναι ένα πολύ κλισέ σενάριο. Δεν ξέρω, αυτό που μετράει, παιδιά, για μένα είναι το αποτέλεσμα. Δεν το συζητώ ότι το Black Panther στο σύνολό της σαν ταινία είναι super, έτσι, απλά δικαιολογώ το γιατί τη βάζω στη συγκεκριμένη θέση. Νούμερο 7, Iron Man 1. Λατρεύω το Iron Man 1, παιδιά. Όχι μόνο γιατί ήταν η αρχή των πάντων στο MCU, όχι μόνο γιατί έχει το καλύτερο cast ταινίας MCU, όχι μόνο γιατί έχει τον Robert Downey Jr. μέσα, αλλά και για το πολύ ωραίο, έξυπνο και στρωτό σενάριό της. Έχουμε μιλήσει φυσικά και για αυτή την ταινία αναλυτικά σε βίντεο καλή ή κακή και όπως είπα και στο Thor, θεωρώ πως και το Iron Man 1 έχει αυτή τη τέλεια συνταγή που μου αρέσει να βλέπω σε αυτές τις ταινίες. Όμορφα, ωραία, απλά και έξυπνα σου εξιστορεί μια πολύ όμορφη ιστορία, σου δίνει και πολύ ωραίες στιγμές δράσης, όμως εδώ, παιδιά, το story έχει και ένα παραπάνω βάθος, γι' αυτό την ανεβάζει και σκαλοπάτια. Νούμερο 6. Captain America The Winter Soldier. Έχουμε πει, μια καλή ταινία για να είναι καλή πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει έναν πολύ καλό κακό. Όταν όμως αυτός ο κακός, εκτός από καλοφτιαγμένος, έχει και αδερφικό παρελθόν με τον πρωταγωνιστή της ταινίας μας, τότε το σενάριο πάει σε άλλο επίπεδο. Η επιτομή της τέλειας δράσης, παιδιά, είναι το Winter Soldier και σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα. Νούμερο 5. Guardians of the Galaxy, το πρώτο. Μια κατηγορία από μόνη της είναι, παιδιά, το πρώτο Guardians of the Galaxy και αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει τόσο πολύ ως ταινία είναι η αισθητική της. Μια αισθητική, παιδιά, που είναι μια μίξη διαστημικής ταινίας με 80's στοιχεία και ακουστικά αλλά και οπτικά, με ωραίους χαρακτήρες, με έξυπνο σενάριο, με έξυπνο χιούμορ, η συνταγή της επιτυχίας δηλαδή. Μια επιτυχία, παιδιά, που επιβεβαιώνεται αφού η DC πήρε το σκηνοθέτη του Guardians of the Galaxy, τον James Gunn δηλαδή, και τον έβαλε να φτιάξει το νέο The Suicide Squad. Νούμερο 4, Captain America Civil War. Λοιπόν, κόντρα Captain America με Iron Man, check. Κακός της ταινίας ο Zemo, πριν αρχίσει το χορό, check. Οι Avengers χωρισμένοι στα δύο να παλεύουν μεταξύ τους, check. Giant Ant-Man, check. Spider-Man, check. Όμως, παιδιά, αυτό που χαρακτηρίζει το Civil War είναι ότι δεν είναι μόνο φιγούρα, αλλά έχει και ένα βάθος από πίσω. Μπορεί να φέρνει την Άρτα και τα Γιάννενα μπροστά στα μάτια σου, όμως, παιδιά, όλα γίνονται οργανικά και φτάνεις στο τέλος και απολαμβάνεις τη δράση χωρίς να έχεις καμία απολύτως απορία. Νούμερο 3. Captain America The First Avenger. Τι να πω, ρε παιδιά, για αυτή την ταινία. Έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μου αρέσει να βλέπω γενικά στις ταινίες. Πρώτον και κυριότερον, έχει να κάνει με σούπερ ήρωες.
τοποθετείται στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που δεν καταπιάνεται όμως, παιδιά, με τους απλούς Ναζί, αλλά με μια αίρεση Ναζί η οποία έχει στην κατοχή της υπερσύγχρονα όπλα και αρχηγός τους είναι ο τιτανομέγιστος Hugo Weaving. Άντε γεια, δεν περιγράφω άλλο. Νούμερο 2. Avengers Endgame. Το κλείσιμο 11 χρόνων και 22 ταινιών. Μια ταινία πραγματικό κατόρθωμα, παιδιά, αφού είχε μέσα να διαχειριστεί τόσους πολλούς χαρακτήρες και κατάφερε από την αρχή μέχρι το τέλος να είναι ενδιαφέρουσα. Τα αδέλφια Ρουσό, τα οποία έχουν σκηνοθετήσει και το Civil War, έβαλαν και εδώ το χεράκι τους και ήξεραν από πριν τη συνταγή της επιτυχίας, οπότε τη χρησιμοποίησαν και εδώ. Σαν ταινία είναι πλέον ένα κινηματογραφικό κατόρθωμα που πάνω του θα πατήσουν οι επόμενες γενιές. Και έφτασε πάρα πολύ κοντά στον μεγάλο της ανταγωνιστή. Γιατί ναι, τα αδέρφια Ρουσό έχουν ένα βασικό πρωταγωνιστή που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν. Τον εαυτό τους. Νούμερο 1. Avengers Infinity War. Τα αδέρφια Ρουσό, όπως καταλαβαίνετε, σκηνοθέτησαν και το Infinity War. Και ό,τι είπα, παιδιά, και την ταινία Endgame ισχύει και για αυτή την ταινία, με μία βασική διαφορά που την καρφώνει στην πρώτη θέση αυτής της αντίστροφης μέτρησης. Και εδώ θα παρακαλέσω αυτούς που δεν θέλουν, δεν έχουν δει δηλαδή την ταινία και δεν θέλουν να μάθουν κάτι για το τέλος της, να προχωρήσουν το βίντεο λίγα δευτερόλεπτα μετά. Και αυτή η τεράστια διαφορά, κυρίες και κύριοι, είναι πως τα αδέρφια Ρουσό είχαν τα κότσια στην ταινία τους να κερδίζει ο κακός. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν θα ξεχάσω ποτέ το ότι την πρώτη φορά που την είδα, στο τέλος καθόμουν και κοίταζα την οθόνη σαν Χάνος με το στόμα ανοιχτό, γιατί δεν πίστευα αυτό που μόλις είδα. Είναι, ρε παιδιά, από τα συναισθήματα και τις στιγμές που δεν θα ξεχάσεις ποτέ, όσα χρόνια και αν περάσουν. Γι' αυτό λοιπόν και το Infinity War, παιδιά, θα το βάλω με διαφορά στο νούμερο 1 της δικής μου αντίστροφης μέτρησης. Μπράβο στα αδέρφια Ρουσό για αυτή την ταινιάρα και εννοείται ένα μπράβο και στην Marvel. Η αντίστροφη μέτρηση, παιδιά, για το MCU έφτασε στο τέλος της. Από εσάς περιμένω κάτω στα σχόλια να μου γράψετε τη δική σας λίστα ή αν βαριέστε να γράψετε 23 ταινίες με τη σειρά, γράψτε μου το top 10 ή την αγαπημένη σας ταινία από το MCU. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα μου γράψετε. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, αν θέλεις να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι συνδεδεμένος πάντα με την Tom & Chill παρέα, μπορείς και πρέπει να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.